ένα αδιανόητο περιστατικό βίας από εξωσχολικούς σε βάρος εκπαιδευτικού εν ώρα μαθήματος σημειώθηκε χθες το πρωί στο δεύτερο επάλευός μου. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες της TV100, μόλις την προηγούμενη μέρα εξωσχολικοί εισέβαλαν στο ίδιο σχολείο ενώ λειτουργούσε η ΕΚ και έβαλαν φωτιά σε κουρτίνα. Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα αποτελεί ίσως το μοναδικό στη χώρα που λειτουργεί σε τρεις βάρδιες εξυπηρετώντας ημερήσιο και εσπερινό ΕΠΑΛ, ΙΕΚ και σχολές μαθητείας. Το χθεσινό συμβάν στο δεύτερο ΕΠΑΛ έρχεται μόλις λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη του μπούλινγκ και του ξυλοδαρμού που υπέστη από συμμαθήτριές της, 14χρονη, σε γυμνάσιο του ίδιου Δήμου. Εκπαιδευτικοί που γραμμίζουν ότι όσο γιγαντώνονται σε μαθητικό πληθυσμό τα σχολεία και απουσιάζουν φύλακες, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, τόσο τα πολλαπλασιάζονται τα περιστατικά βίας και σχολικού εκφοβισμού. Η εισβολή εξωσχολικών στο κτηριακό συγκρότημα του δεύτερου ΕΠΑΛ συμβαίνει συχνά. Ωστόσο, χθες είχε ως αποτέλεσμα και τον τραυματισμό μιας εκπαιδευτικού, ευτυχώς ελαφρά, όπως απεδείχθη. Ήρθε ένας εξωσχολικός, άνοιξε την πόρτα, πήγε η κυρία να δει ποιος ήταν, και έτσι όπως άνοιξε την πόρτα, την κλώτσε την πόρτα και χτύπησε η κυρία με το χερούλι στη μέση. Και πέσε πίσω, ξάπλωσε, χτύπησε. Ήρθε στην οφόρο, την πήρε, πήγε στο νοσοκομείο, ήρθε αστυνομία. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της TV100, οι τουλάχιστον δύο εξωσχολικοί εισήλθαν από την πόρτα του ισογείου, όπου όμως έγιναν αντιληπτοί από καθηγήτρια που επιτηρούσε στο διάδρομο. Τους ρώτησε τι δουλειά έκανε εκεί, με αποτέλεσμα αυτοί να τραπούν σε φυγή προς το δεύτερο όροφο, όπου η υποδιευθύντρια εκείνη την ώρα έκανε μάθημα αγωγής υγείας. Άκουσε τη φασαρία, πήγε να ανοίξει για να δει τι συμβαίνει και ο ένας από τους εξωσχολικούς, άμεσα με άλμα και κλωτσιά που θύμιζε πολεμικές τέχνες, της έκλεισε την πόρτα, με αποτέλεσμα εκείνη να τραυματιστεί και να πέσει κάτω. Βγήκα εκείνη την ώρα, την έκτη ώρα, την καθηγήτρια εξαπλωμένη και από ό,τι ρώτησα, οι μαθητές μπήκαν από την είσοδο του σχολείου, δεν ξέρω από πού περάσανε. Οι εξωσχολικοί είναι σμπρώξανε την καθηγήτρια που υπήρχε στην είσοδο, περάσανε πάνω. Δεν ήταν στοχευμένη επίθεση, θα μπορούσαν να ήταν και μαθητές της καθηγήτριας και οποιοδήποτε άλλος. Οι δράστες εξαφανίστηκαν από τον τρίτο όροφο, περνώντας στο γειτονικό γυμνάσιο. Η 62χρονη καθηγήτρια μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο, ενώ στο σχολείο έσπευσε η αστυνομία. Η εκπαιδευτικός κατέθεσε μήνυση κατά γνώστον. Το συγκεκριμένο σχολείο γίνεται συχνά στόχος ολιγομελών ομάδων εξωσχολικών που εισέρχονται είτε για κλοπές είτε απλά για να εκφοβήσουν μαθητές και καθηγητές. Για το λόγο αυτό, η διεύθυνση του σχολείου, παρότι υπάρχει φύλακας, διαθέτει καθηγητές ως επιτηρητές στην αυλή και στο εσωτερικό του κτηρίου, τόσο στα διαλύματα όσο και στην ώρα των μαθημάτων. Προσπαθούμε εμείς οι ίδιοι στις εφημερίες μας να προστατεύσουμε τους μαθητές μας, να είμαστε στο πλάι τους, αλλά στα μεγάλα σχολεία με πάρα πολλούς μαθητές που στηβάζονται μέσα σε τμήματα 27 και 28, σε σχολεία 600 και πλέον μαθητών, αυτό δεν γίνεται. Δεν υπάρχουν ούτε σχολικοί φύλακες στα περισσότερα σχολεία, είναι δηλαδή ένας θεσμός που καταργήθηκε, επανήλθαν ελάχιστοι. Εγώ συγκεκριμένα έχω δει 2-3 φορές, αλλά τώρα δεν ξέρω ποιοι. Ένα φωνάζουν φίλους τους ή να μπαίνουν άκυροι που δεν τους έχω δει, ας πούμε, σε αυτό το σχολείο. Έχει τύχει να κλέψουν διάφορα πράγματα, είτε χρήματα είτε λουκέτα. Συγκεκριμένα στο δικό μας τμήμα έχει τύχει να κλέψουν 3 λουκέτα. Μπορούν να μπουν αρκετά εύκολα, μπορώ να πω. Είναι η μία είσοδος εδώ πέρα δεξιά. Έχει φύλακα, αλλά υπάρχουν και άλλες εισόδους που μπορούν να μπουν χωρίς να τους ζουν. Δηλαδή τι? Υπάρχουν, συνήθως έχει στα κάγκελα, ανοίγματα σε κάγκελα. Μπορούν να μπουν από το άλλο σχολείο, μπορούν να μπουν από το γήπεδο εδώ πέρα, πάνω στο περιφερειακό. Το δεύτερο επάλευός μου διακρίνεται όχι μόνο για τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά προγράμματα και ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις, αλλά και για τις υψηλές επιδόσεις των μαθητών του. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρυσι τρεις μαθητριές του πέρασαν στην ιατρική, με τη μία να αναδεικνύεται πρώτη των πρώτων εισακτέων από τα ΕΠΑΛ πανελλαδικά. Είναι διακεκριμένος, είναι καλός διευθυντής. Από εκεί και πέρα είναι εξωσχολικοί οι οποίοι μπήκαν μέσα στο σχολείο και τραμπουκίσαν την καθηγήτρια. Το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο καταδικάζει απερίφραστα όχι μόνο το χθεσινό περιστατικό, αλλά και οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά. Δεν μπορεί να υπάρχει περιφρούρηση όλου του σχολικού συγκροτήματος, επειδή είναι τεράστιο. Υπάρχει άρτια ασφάλιση στο σχολείο από καθηγητές, από φύλακες και τα σχετικά. Πλέον, επειδή δεν μπορούν να καλύψουν όλο το οικοδομικό τετράγωνο, πρέπει οι μαθητές οι ίδιοι να αναφέρουν στους διευθυντές και στους καθηγητές τι συμβαίνει. Το περιστατικό στο δεύτερο επάλευός μου έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την αποκάλυψη του σκληρού μπούλινγκ, άγριου ξυλοδαρμού, που δέχτηκε 14χρονη μαθήτρια από γυμνάσιο του ίδιου Δήμου. Μάλιστα, το βίντεο με τον ξυλοδαρμό της έγινε viral σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Έχουμε 18.000 μαθητές. Κάθε σχολείο έχει 500 παιδιά.
ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία, ο θεσμός αυτός που πρέπει να υπάρχει σε κάθε σχολείο είναι μια μέρα την εβδομάδα σε κάθε σχολείο. Πάει σε 5 σχολεία. Είναι αδύνατο να προσέξει, να προσεγγίσει και να καταλάβει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όταν είναι στο ίδιο σχολείο συνέχεια, μπορεί να δει ότι ξεφεύγει ένα παιδί και να παρέμβει. Ο διευθυντής της αρμόδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης αρνήθηκε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο.